Στη σημερινή μας εκπομπή θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ρωσίας. Πρόκειται για την Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης στη Μόσχα, όπου από το έτος 1998 έχουν μεταφερθεί και φυλάσσονται τα ιερά λείψανα της Σωσίας Ματρόνας της Αόματης. Сиротинки, берегите свою мать, пусть не падают слезинки, будет в мире благодать. Пусть царица всемогая свою милость ниспошлет. Иосия Матрона έζησε από το 1881 έως το 1952. Με πράξη του, ο μακαριστός Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος αναγνώρισε την Αγία Ματρόνα ως τοπική Αγία της Μόσχας και όλης της επαρχίας. Η μνήμη της τιμάται στις 2 Μαΐου, η μέρα της κοιμήσεώς της. Το θέαμα στον αύλιο χώρο της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Συναντούμε ένα ανθρώπινο ποτάμι από πιστούς προσκυνητές, οι οποίοι κρατώντας ένα λουλούδι, συνήθως τριαντάφυλλο, ή μία ολόκληρη ανθοδέσμη, στέκονται με τις ώρες στην ουρά για να προσκυνήσουν ευλαβικά την ιερή λάρνακα των λειψάνων της Αγίας και να αποθέσουν τα προβλήματά τους στη μεσητεία της. Αγαπάω την Αγία Ματρόνα και πολύ. Και όταν έχω προβλήματα και μικρά και μεγάλα, έρχομαι εδώ και ζητάω βοήθεια. Το μοναστήρι άνοιξε το 1635 σε πολύ ιστορικό σημείο.
στη Μόσχα. Εδώ υπήρχε ένα νεκροταφείο για άστεγους στη Μόσχα. Ήταν αρκετά μακριά από τη Μόσχα, ήταν πολύ έξω από την πόλη της Μόσχας τότε, το 17ο αιώνα. Εδώ έφερναν ανθρώπους που πέθαναν στο δρόμο, πάγωναν από το κρύο του χειμώνα. Τους πήγαιναν στο αστυνομικό τμήμα της πόλης και όταν δεν μπορούσαν να βρουν τους συγγενείς τους, τους έθαβαν εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι όμως πολλές φορές δεν ήταν οι άνθρωποι που μεθούσαν, που έπιναν και δεν πήγαιναν στην εκκλησία. Ήταν μια κατηγορία ανθρώπων, κάτι σαν τους σαλούς στην Βυζαντινή εποχή, που απλά κάποιοι από αυτούς συνειδητά μπορούσαν να αρνούνται τη στέγη, το σπίτι, το καλό φαγητό, την οικογένεια και να κάνουν μια ζωή αφιερωμένη στο Χριστό, πηγαίνοντας από μια πόλη στην άλλη, από μια εκκλησία στην άλλη. Εδώ δύο φορές το χρόνο τους κάνανε μνημόσυνο με μια μεγάλη λιτανία που πήγαινε από τις διπλανές εκκλησίες από τη Μόσχα. Όλος ο κόσμος μπορούσε να πάρει μέρος σε αυτή τη λιτανία, να κάνει μνημόσυνο στους ανθρώπους που δεν έχουν κάποιον δικό τους, κάποιο συγγενή τους να τους μνημονεύει. Μια φορά το 17ο αιώνα, στις αρχές του 17ου αιώνα, όταν στο ρωσικό θρόνο προσπάθησε να ανέβει ένας ψεύδο τσάρος, ψεύδο Δημήτριος, που έλεγε ότι είναι δήθεν ο τελευταίος γιος του Ιβάν του Τρομερού. Αποφάσισαν να τον θάψουν εδώ, αλλά δεν το δέχτηκε η γη του νεκροταφείου, γι' αυτό τον έκαψαν, έβαλαν την τέφρα σε ένα κανόνι και το πυροβόλησαν στην δυτική μεριά. Πάντως πάρα πολλοί κόσμος ερχόταν σε αυτό το νεκρο ταφείο για να μνημονεύσει τους ανθρώπους που ήταν εδώ. Δεν ήταν παρατημένοι αυτοί οι νεκροί του νεκροταφείου. Το μοναστήρι που άνοιξε εδώ ήταν ανδρικό και οι αδελφοί του μοναστηριού έκαναν πολύ μεγάλο έργο βοηθώντας τους ανθρώπους που έφερναν τους νεκρούς εδώ και τους έφαγαν εδώ και βοηθώντας τους Μοσχοβίτες στην περίπτωση μεγάλων αρρώστιων. Ας πούμε όταν υπήρχε κάποια αρρώστια, κάτι σαν πανούκλα ή άλλες μεταδοτικές αρρώστιες, όλους τους αρρώστους τους έφερναν εδώ, στο νεκροταφείο αυτού του μοναστηριού. Και πολλές φορές οι αδελφοί του μοναστηρίου βοηθώντας την ταφή και ήδη αρρώστηναν και πέθαναν από αυτές τις αρρώστιες. Το 1812, όταν έγινε ο πόλεμος με τον Ναπολέον, ο στρατός του Ναπολέον δεν μπήκε στις 3 Σεπτεμβρίου σε αυτό το μοναστήρι. Ηγούμενος αυτού του μοναστηρίου ήταν ο αρχιμανδρίτης Ιωνάς, ο οποίος ήξερε ότι θα συνέβαινε αυτό το κακό με το μοναστήρι του και αφού το είχε προβλέψει πριν από 3 μήνες, πριν έρθει ο στρατός του Ναπολέοντα. Πριν από 3 μήνες μάζεψε όλα τα κοιμήλια που υπήρχαν στο μοναστήρι και τα πήγε στην πόλη του Βόλογντα για να σωθούν εκεί από την επίθεση του Ναπολέοντα. Όταν ο Ναπολέοντας έφυγε από τη Μόσχα, το κράτος προσπαθούσε να δώσει επιδοτήσεις στα μοναστήρια και στις εκκλησίες που καταστράφηκαν από το στρατό του Ναπολέοντα, αλλά το δικό μας μοναστήρι, το ανδρικό μοναστήρι που ήταν εδώ τότε, δεν πήρε χρήματα από το κράτος, ξέροντας σε τι δύσκολη κατάσταση βρισκόταν η Ρωσία μετά από τον πόλεμο. Το 1812 ο Τσάρος αποφάσισε να επισκεφτεί αυτό το μοναστήρι για να γνωρίσει τον σοφό αρχιμανδρίτη Ιωνά, που ήταν ηγούμενος της Μονής, και ήρθε χωρίς προειδοποίηση αργά το βράδυ, με απλά ρούχα, μπήκε στο μοναστήρι και κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το κελί του ηγουμένου. Μπήκε στο κελί του και τον είδε να προσεύχεται. Και του απάντησε τότε ο ηγούμενος Ιωνάς, να με κρίνεις έτσι όπως με βρήκες. Και κατάλαβε τότε και ο αυτοκράτορας ότι πρόκειται για έναν πολύ σοφό ηγούμενο που κάνει πραγματικά ακολουθεί όλους τους κανόνες της μοναχικής ζωής, παρόλο που είναι ηγούμενος ενός μεγάλου μοναστηριού. Και μάθαμε για αυτό το γεγονός, για αυτή την ιστορία, όταν κάναμε ανασκαφές εδώ στο χώρο του μοναστηριού, τον 20ο πλέον αιώνα, και βρέθηκε μια πέτρινη πλάκα στην οποία ήταν γραμμένη αυτή η ιστορία. Η αδελφότητα του μοναστηριού έκανε πολλά πράγματα που έχουν αφήσει ίχνη στην ιστορία της Ρωσίας. Και θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, τον αδελφό Ντονάτ, που ήταν αδελφός του μοναστηριού μας και εκτελέστηκε το 1937
στις 15 Δεκεμβρίου στο στρατόπεδο Μπούτοβα, όπου συνήθως έκαναν εκτελέσεις των μοναχών και ιερέων την Σοβιετική εποχή. Και κάθε χρόνο στις 15 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε τη μνήμη του. Είναι νέο μάρτυρας. Вы все-таки, когда будете выходить, я всегда говорю, посмотрите вот эти фотографии, и вы посмотрите на этого необыкновенного человека. У него действительно очень милое лицо. И необыкновенного человека. Δεν μπόρεσε να την τελειώσει γιατί ήρθε η επανάσταση του 17, έκλεισαν τη σχολή. Αλλά αυτός αφιέρωσε έτσι κι αλλιώς τη ζωή του στον Θεό, ακολούθησε αυτή την πορεία προς τον Θεό και έγινε επίσκοπος. Θα δείτε και στη φωτογραφία του το πρόσωπό του. Είναι πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Ακόμα από τη φωτογραφία του καταλαβαίνετε πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος. Мама его давала не в деревню, а в монастырь. И мальчик с ранних лет впитал дух монастырский, и ему очень понравилось. Η ζωή του επίσκοπου Βενιαμίν ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εκείνη την εποχή, όταν ξεκίνησε η επανάσταση στη Ρωσία, μπορούσε να επιλέξει διαφορετικούς δρόμους. Ήταν νέος, γερός και μπορούσε να ακολουθήσει είτε την εξουσία των Σοβιέτ, είτε να φύγει στο εξωτερικό, είτε να γίνει αξιωματικό στο στρατό των Λευκών, αλλά αυτός επιλέγει ένα συγκεκριμένο δρόμο και γίνεται μοναχός στο μοναστήρι του Αγίου Δανιήλ της Μόσχας. Света немного не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления богатися. Пресельница же и странница на земле бывши, ныне в чертозях небесный престолу Божию предстоит.
и молится о душах наших. Уженью Христово, чрево Матери избранная, праведная Матрона, стезею скорби и печали шествующей, твердую верою благочестия Миши, Богу угодилой си, тем же почитающий память Твою, молится, помози нам любовью пребывать, Старица блаженная. Почивающие и данную тебе свыше благодатью различные чудеса источающие, призри ныне милостивную твою муку, наны грешные в скорбях, болезнях и греховных искушениях, дни своя издевающая, утешенные, отчаянные, исцели недуги наши лютые от Бога нам, по грехам нашим попущаемые, избави нас от многих бед и обстояний,
умоли Господа нашего Иисуса Христа, простите нам все наши согрешения, беззаконие, грехопадение, ими же мы от юности нашей, даже до настоящего дня и часа согрешиха, да Твоими молитвами, получивши благодать и велию милость, прославим Троицу Единого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Божий святый, Христос, сохрани Лаиси, Господи, мира не остави Лаиси, Богородице, Христа, и Лаиси, живота, Мать Иисуси, живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши. Тебе ибо диво и чудо стало нам домом. Η Αγία Ματρώνα είναι ιδιαίτερα λαοφιλή στη Ρωσία, αλλά και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, γνωστή για την απλότητα και την πίστη της, αφού έζησε τυφλή και ανάπηρη, για τους διωγμούς της από το αθεϊστικό καθεστώς, αλλά και για τις προφητείες και τα θαύματά της. Η Αγία Ματρώνα ήταν μόνη Αγία, τυφλή, ανάπηρη, που δεν περπατούσε. Ήταν μια απλή γυναίκα από τη Ρωσία, που γεννήθηκε στο χωριό, σε πολύ φτωχή οικογένεια. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση σε όλο τον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος έφτασε σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο αγιοσύνης που στην ηλικία 8 χρονών μπορούσε να θεραπεύει ανθρώπους. Πολλές φορές ρωτάνε γιατί σε αυτή την ηλικία έγινε Αγία. Η απάντηση είναι βέβαια δύσκολη. Υπάρχουν διάφορες ιδέες που το εξηγούν, αλλά εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με την αγάπη της. Εμείς μιλάμε πολύ για την αγάπη και εδώ είναι δύο άνθρωποι, η Ναταλία και ο Δημήτριος, που ζούσαν στο χωριό, πολύ μακριά από το κέντρο, σε πολύ φτωχή οικογένεια και ζούσαν όμως αγαπώντας ο ένας τον άλλον, δεν μαλώνουν. Όταν διαβάζουμε στο βίους τον βίο της Αγίας Ματρώνας, λέει ότι η μητέρα και ο πατέρας δεν μάλωναν ποτέ, δεν έχει ακούσει ποτέ να μαλώνουν. Μόνο μία φορά. Μία φορά μόνο η μητέρα πήγε στην εκκλησία και ο πατέρας δεν ήρθε μαζί της και ήταν κάτι σαν τσοκωμός. Δεν τσακώθηκαν, αλλά ήταν μια διαφορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι φτωχοί άνθρωποι πρώτα απ' όλα προσεύχονται στον Θεό, αγαπάνε ο ένας τον άλλον και δεν μαλώνουν και δεν διαμαρτύρονται για τη φτώχεια τους. Την κόρη τους που γεννήθηκε τυφλή και ανάπηρη, κάθε φορά την έφερναν στην εκκλησία, την κοινωνούσαν, εξομολογούσε.
στην αρχή την πήγαιναν με τα χέρια, μετά μπορούσε κάπως λίγο να περπατάει και η ίδια και έτσι ακολούθησε το δρόμο προς το Θεό, μέσα από το δρόμο, μέσα από την Εκκλησία. Όταν ήταν μικρή η Αγία Ματρώνα, ήθελε να παίζει με τα άλλα παιδάκια, αλλά τα παιδιά δεν ήθελαν να παίζουν μαζί της. Την έριχναν σε ένα βαθύ χαντάκι που είχαν στο χωριό και έβλεπαν πώς καρφαλώνει επάνω. Έριχναν και τσουκνίδες εκεί από πάνω και έβλεπαν πώς να αντιδράσει, πώς θα αντιδράσει. Τι έκαναν οι γονείς της Αγίας Ματρώνας σε αυτή την περίπτωση? Δεν πήγαιναν ποτέ στους γονείς των άλλων παιδιών, δεν μάλωναν για αυτό που γινόταν, γιατί η Αγία Ματρώνα τους έλεγε: «Μαμά, σε παρακαλώ, να μην λες κάτι, το συγχωρώ», και τον έναν και τον άλλον. Και τι έκανε? Δεν έβγαινε από το σπίτι. Έπαψε να βγαίνει από το σπίτι για να μην βάζει σε πειρασμό τα άλλα παιδάκια. Δηλαδή έκανε τη ζωή της έτσι που να μην βάζει εμπόδια σε κανένα, να μην βάζει σε περασμό κανένα, για να μην εμποδίζει κανένα. Αισθάνθηκε ότι όλο αυτό το κακό συμβαίνει εξαιτίας της, όταν βγαίνει αυτή έξω. Για να μην μαλώνουν οι γονείς της τα άλλα παιδάκια, δεν έβγαινε από το σπίτι. Απλά. Και έβρισκε την ειρήνη για την ψυχή της μόνο στο ναό. Βγαίνει από το σπίτι μόνο για να πάει στο ναό και δεν μάλωνε ποτέ, δεν στεναχωριόταν ποτέ και προσευχόταν για όλα τα παιδάκια και ακόμα και για αυτά που την... Βεβαίως όταν βλέπουμε αυτή την ταπείνωσή της, την αγάπη της, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στην ηλικία 8 χρονών ήδη πήρε αυτό το θείο χάρισμα από τον Θεό, που μπορούσε και όλα στην ηλικία 8 χρονών να θεραπεύει ανθρώπους που έρχονται να τη δουν. Η ζωή της ήταν πολύ δύσκολη και για να μην εμποδίζει τους γονείς της, τους συγγενείς της, η Αγία Ματρώνα αποφάσισε να φύγει από το χωριό. Το 25 έφυγε στη Μόσχα. Τι θα πει έφυγε? Μια τυφλή κοπέλα ανάπηρη που δεν περπατάει, τι θα πει έφυγε? Δεν είναι απλά όταν μιλάμε για κάποια νέρη κοπέλα που αποφάσισε να πάει σε μια μεγάλη πόλη. Ήταν δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά έφυγε στη Μόσχα. Και στη Μόσχα άρχισε να δεχτεί τον κόσμο. 40 άτομα την ημέρα τουλάχιστον έρχονταν και την έβλεπαν στο κελί της. Ναοί βεβαίως ήταν κλειστοί, όλα ήταν κλειστά. Δεν υπήρχαν μοναστήρια και εκκλησίες. Αλλά οι άνθρωποι ήθελαν την παρηγορία, ζητούσαν το Λόγο του Θεού. Ζούσε σε διάφορα διαμερίσματα και ο κόσμος ερχόταν και την έβλεπε σε αυτά τα διαμερίσματα. Αλλά επειδή ήταν επικίνδυνο και μπορούσαν να την συλλάβουν, γιατί έλεγε για το Λόγο του Θεού, μιλούσε για το Λόγο του Θεού, άλλαζε συνέχεια διαμερίσματα. Αλλά ο Θεός βοήθησε να μην συμβεί κάτι κακό, γιατί κάθε φορά η Αγία Ματρώνα ήξερε ότι ετοιμάζεται η σύλληψή της από την εξουσία και άλλαζε διαμέρισμα. Το τελευταίο σημείο που ζούσε, μέρος που ζούσε, ήταν στο Σοκόλνικη. Ήταν ένα πολύ φτωχό σπιτάκι, ήταν φθινόπωρο, ήδη με τα χιόνια, αλλά είχε τόση παγωνιά μέσα που δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι της από το μαξιλάρι, γιατί ήταν παγωμένα τα μαλλιά της στο μαξιλάρι. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά σε αυτό το σπίτι έζησε αρκετά χρόνια, 8 χρόνια η Αγία Ματρώνα. Σε αυτή την
σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Προσευχόταν στην... Η Άγια Ματρώνα προσευχόταν πολύ. Και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος βοηθούσε τον κόσμο που ερχόταν και την... Ζητούσε για να τους πει την τύχη των στρατιωτών που είναι στον πόλεμο, αν ζούνε, αν έχουν πεθάνει. Και αυτή κάθε φορά έλεγε συμβουλές. Συμβουλές ορθόδοξες. Τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να κάνουν. Ήξερε όλες τις προσευχές, όλη τη λειτουργία απ' έξω. Πέθανε σαν Ορθόδοξη Χριστιανή το 1952. Την έθεψαν κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Δανιήλ, στο νεκροταφείο. Αλλά ο κόσμος ερχόταν ακόμα και στο τάφο της, στο νεκροταφείο, και την έβλεπε. Και βοηθούσε όλους που ζητούσαν την βοήθειά της. Δούμε πολλές τις ιστορίες που μας μιλάνε για τα θαύματα που έκανε η Αγία, και ένα από τα θαύματα είναι και το μοναστήρι μας, βεβαίως. Γιατί η ηγουμένη μας βρήκε αυτό το μοναστήρι σε δύσκολη κατάσταση. Ήταν 28 διάφορα γραφεία εδώ μέσα στο χώρο του μοναστηριού από την Σοβιετική εποχή, και έπρεπε να τα διώξει. Και κανένας δεν ήθελε να φύγει από εδώ, γιατί είναι πολύ ωραίο σημείο στο κέντρο της πόλης. Και η ηγουμένη μας ζητούσε την βοήθεια της Αγίας Ματρώνας. Κάθε βράδυ όλες οι αδελφές με την ηγουμένη πηγαίναμε και κάναμε μνημόσυνο στην Αγία Ματρώνα. Και η ηγουμένη μας άρχισε να μαζεύει και κόσμο που ερχόταν στο νεκροταφείο, γιατί πήγαινα στο νεκροταφείο για το μνημόσυνο και έβλεπε κάθε μέρα πως κόσμος ερχόταν και μπορούσαν να παίρνουν μέρος και αυτοί στο μνημόσυνο που έκαναν εδώ οι αδερφές. Έτσι, η ηγουμένη μας αποφάσισε να βοηθήσει στην αγιοποίηση της Αγίας Ματρώνας και τα λείψανά της να μεταφερθούν εδώ στο μοναστήρι. Είναι εύκολο να αγιοποιηθεί
κάποιος Άγιος άντρας. Αυτή η γυναίκα δεν ήταν καν μοναχή, δεν ήταν βεβαίως ιερέας. Ήταν μια απλή γυναίκα και ήταν πολύ δύσκολο να φτιάξει όλα τα χαρτιά για την αγιοποίησή της. Δεν ήταν ούτε ηγουμένη ούτε μοναχή. Μια αγράμματη φτωχή γυναίκα, τίποτε άλλο. Αλλά η ηγουμένη μας μάζεψε πληροφορίες για όλα τα θαύματα που έκανε για Ματρώνα, πληροφορίες για τη ζωή της που έλεγαν για την πίστη της μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία που ζούσε και μαζί με όλα αυτά τα υλικά αποφάσισε να ζητήσει από τον Πατριάρχη να κάνει Αγία της Ρωσικής Εκκλησίας, την Αγία Ματρώνα. Και αυτό πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1998. Ανακηρύχθηκε η Αγία. Πήραν τα λείψανά της, όχι, το 98 πήραν μόνο τα λείψανά της από το νεκροταφείο και τα έφεραν εδώ. Και το 99 μόνο πήραν την τελική απόφαση να την αγιοποιήσουν. Ήταν πολύ μεγάλο γεγονός για το μοναστήρι μας, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος και τώρα κοιτάξτε ακόμα και την ουρά, είναι μια εργάσιμη μέρα, πόσος κόσμος περιμένει την Αγία Ματρώνα. Τις μεγάλες γιορτές βέβαια ο κόσμος είναι πάρα πολύ περισσότερος. Γιατί βοηθάει όλους η Αγία Ματρώνα. Και εμείς οι αδελφές του μοναστηρίου πολλές φορές βλέπουμε τα θαύματα που γίνονται με τους ανθρώπους που έρχονται εδώ στην Αγία Ματρώνα. Όλος ο κόσμος που έρχεται εδώ καταλαβαίνει ότι χωρίς την βοήθεια της Αγίας Ματρώνας δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνος του. Έχουμε και ένα μικρό παρεκκλήσι σε ένα προάστιο από την νότια πλευρά. Είναι πολύ μικρό παρεκκλήσι, αλλά ο κόσμος ήταν πάρα πολλοί που ερχόταν εκεί και πολλές φορές έφεραν παιδιά για βάφτιση στο παρεκκλήσι, όχι στο μεγάλο ναό. Γιατί, και ρωτούσα γιατί φέρνετε εδώ στο παρεκκλήσι της Αγίας Ματρώνας τα παιδιά. Και μου έλεγαν οι γονείς ότι όλα αυτά τα παιδιά που φέρνουν στο παρεκκλήσι για τη βάφτιση ήταν από τους γάμους, από τους γονείς που τους έλεγαν ότι δεν πρόκειται να κάνουν παιδιά. Είχαν ιατρικά προβλήματα. Και μετά τα παιδιά τα αφιέρωναν στην Αγία Ματρώνα. Επειδή μέσα στα μοναστήρια δεν γίνονται βαφτίσεις των παιδιών, τα βάφτιζαν εκεί στο παρεκκλήσι της Αγίας Ματρώνας. Και βλέπαμε πάρα πολλές παιδιά που φέρνουν οι γονείς τους εδώ στα λείψανα της Αγίας Ματρώνας που γεννήθηκαν μετά από την παράκληση των γονιών στην Αγία Ματρώνα αφού οι γιατροί τους είπαν ότι δεν θα κάνουν παιδιά. Ξέρω μια γυναίκα που έκανε έτσι 5 παιδιά και τα φέρνει συνέχεια εδώ και βεβαίως όλα αυτά τα παιδάκια ανατρέφονται σε διαφορετικές συνθήκες. Δεν είναι απλά παιδάκια, αφού οι γονείς καταλαβαίνουν ποιος βοήθησε στη γέννησή τους. Αυτή η μητέρα τους είναι σε αρκετά προχωρημένη ηλικία, γιατί πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσε να κάνει τα παιδιά μέχρι να κάνει το πρώτο της παιδί. Και η ίδια η μητέρα βεβαίως σκέφτεται, φροντίζει τα παιδιά της να έχουν τη σωστή ανατροφή. Και υπάρχουν και άλλες πολλές ιστορίες που μπορείτε να ακούσετε εδώ από τους ανθρώπους που έρχονται στην Αγία Ματρώνα. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η Αγία Ματρώνα βοηθάει τους ανθρώπους να ξανασκεφτούν τη ζωή τους. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται εδώ ζητώντας τη βοήθεια από την Αγία Ματρώνα, αυτό σημαίνει ότι θέλει να ξανασκεφτεί τη ζωή του, να αλλάξει κάποιες βασικές αρχές που ακολουθεί στη ζωή του. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται εδώ πρώτη φορά μπαίνοντας στην εκκλησία, σε εκκλησιαστικό χώρο και μετά από το προσκύνημα στα λήψη της Αγίας Ματρώνας πηγαίνει και στην εκκλησία, εξομολογείται. Радуйся, небесно, небесно,
Είναι 50 οι μοναχές εδώ στο μοναστήρι και έχουν δόκιμες. Μέσα στην πόλη, στη Μόσχα, στα μοναστήρια είναι περίπου αυτός ο αριθμός στα γυναικεία μοναστήρια, 50. Έχουμε και δύο μετόχια. Κοντά στη Μόσχα και τα δύο. Έχουμε ένα σχολείο για κορίτσια. Τα κοριτσάκια σπουδάζουν εκεί καλά, μαθαίνουν καλά. Εκτός από τα κοσμικά μαθήματα έχουμε και κατήχηση. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται δεύτερη φορά να ευχαριστεί στην Αγία Ματρόνα για τη βοήθειά της. Όχι μόνο να ζητήσει, αλλά και να ευχαριστήσει μετά. Просто неожиданно получают помощь. Вот на моем случае был такой случай, может быть, немножечко... Бура, на спой, на савма, по твоей просупике, мой империя. Две девочки пришли современные, которые, ну, просто вообще современные. Δύο κοπέλες, έτσι, με πολύ κοσμικά ρούχα. Και ήρθαν να ευχαριστήσουν την Αγία Ματρόνα. Και λέω, γιατί θέλετε να την ευχαριστήσετε? Έλεγαν ότι... Και είπαν ότι ήταν έτσι βαμμένες, με πολύ κοντές φούστες κτλ. Και λέω, πώς, γιατί θέλετε να την ευχαριστήσετε? Είχαν εξετάσεις, λέει, στην εξεταστική και δεν διάβασαν. Και κάθισαν και οι δύο μαζί και λέει μία στην άλλη, ας κάνουμε μια ευχή στην Αγία Ματρόνα που λένε ότι βοηθάει σε όλα να περάσουμε το μάθημα, και πέρασαν το μάθημα. Και μετά πήγαν κατευθείαν μετά από το μάθημα να ευχαριστήσουν την Αγία Ματρόνα. Και μετά, βέβαια, ελπίζω να έχει αλλάξει και η ζωή τους από αυτή την επίσκεψη. Είναι πολύ παράξενο αυτό το μέρος, λέει ο πατήρ Κυπριανός, γιατί εδώ έρχονται οι άνθρωποι που είναι άσχετοι με την Εκκλησία, καθόλου δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Είναι οι πιο πεσμένοι άνθρωποι, μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο πατήρ Κυπριανός έρχεται σχεδόν κάθε μέρα εδώ και συζητάει με αυτούς τους ανθρώπους. Και από την ουρά μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας που είδαμε στον Άγιο Σέργιο, για παράδειγμα, και σε άλλα μοναστήρια. Δεν είναι παραδοσιακός, παραδοσιακή ορθοδοξία, ας πούμε. Το μοναστήρι ανοίγει την πύλη και το λείψανο στις 7 η ώρα το πρωί. Αλλά μέχρι τις 7 η ώρα όλο το βράδυ μαζεύονται οι προσκυνητές, όλη τη νύχτα, έξω από το μοναστήρι, στείνονται στην ουρά, και αν έρθει στις 7 η ώρα δεν θα περάσει μέχρι το βράδυ. На сегодняшний день у них что-то сегодня должно такое произойти. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έρχονται εδώ απλά να ζητήσουν έστω και από μακριά την βοήθεια της Αγίας Ματρόνας, όταν κάνουν κάποια σοβαρή συνάντηση, κάποια σοβαρή δουλειά. Το πρωί έρχονται εδώ στο μοναστήρι και φεύγουν να ευχαριστήσουν για κάτι, για γρήγορα, να περάσουν γρήγορα, ας πούμε. Ну, удивительно, что рабочий день начинается с очень... Πάντα μπορείτε να ρωτήσετε και την αδερφή εδώ. Όταν ανοίγουν την πύλη, ο κόσμος απ' έξω είναι ήδη τόσος που στείνεται αμέσως μια τεράστια ώρα. Είναι μέχρι το βράδυ. Η ώρα αυτή δεν σταματάει ποτέ. Μερικές χιλιάδες κάθε μέρα περνάνε από εδώ, μερικές χιλιάδες. Τις καθημερινές είναι μερικές χιλιάδες. Μεγάλες ορτές είναι... Συνήθως είναι 6.000 την ημέρα ο κόσμος που περνάει. Και στις μεγάλες ορτές, βέβαια, καταλαβαίνετε κατά πόσο μεγαλώνει αυτός ο αριθμός. Είναι το πιο γνωστό μέρος στη Μόσχα και ίσως και στη Ρωσία. Αδελφοί, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον κόπο που κάνετε να μας κάνετε ξενάγηση σε αυτό το μοναστήρι, το τόσο ιερό, το μοναστήρι αυτό που έχει τη μεγάλη ευλογία να έχει ως προστάτη του την Αγία Ματρόνα.
Большое спасибо, Даша, дорогая сестра, за вашу замечательную экскурсию и за то, что вы нам рассказали о вашей покровительнице, Святой Матроне, с такой любовью и так интересно. Мы очень благодарны. Ой, спасибо, Господи. Я просто очень печально, что я не смогла так вот, может быть, спасибо, хорошо рассказать все. Хотелось бы, но не получилось. Ίσα-ίσα ήταν όλα αυτά πολύ επικοδομητικά. Νομίζω ότι μας μεταφέρατε το κλίμα, μας μεταφέρατε το λόγο για τον οποίο οι Μοσχοβίτες αλλά και όλοι οι Ρώσοι αγαπούν τόσο πολύ την Αγία Ματρόνα και βλέπουμε και αυτή τους την αγάπη και την ευλάβεια στη μεγάλη ουρά που σχηματίζεται κάθε μέρα εδώ να προσκυνήσει το λείψανο της Αγίας Ματρόνας. Και αυτή η ευλάβεια και η αγάπη των πιστών κάνει και τα θαύματα μέσω της Αγίας Ματρόνας. Έρχονται οι άνθρωποι εδώ και παρακαλούν την Αγία Ματρόνα και ο Θεός τους χαρίζει αυτά όλα τους τα αιτήματα χάρη στην μεγάλη χάρη που έχει η Αγία Ματρόνα στο Θεό. И очень хорошо вы нам рассказали про то, как люди получают помощь от Святой Матроны через Бога, конечно, благодаря молитвам Святой Матроны, которая сейчас находится у Господа. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ, όπως εδώ στο μοναστήρι που είστε και ζείτε μέσα σε όλα αυτά τα λουλούδια που φέρνουν οι άνθρωποι εδώ για να αφήσουν, να αφιερώσουν στην Αγία Ματρόνα, να σας αξιώσει ο Θεός με τις πρεσβείες της Αγίας Ματρόνας και στον ουρανό να ζείτε μέσα στα λουλούδια του Παραδείσου. Я бы хотел вам пожелать того, чтобы вы жили так же, как здесь сейчас, среди цветов Святой Матроны, в таких же прекрасных цветах и в саду у Господа вечности. Και να μας επιτρέψετε να αφήσουμε ένα μικρό δωράκι, μια μικρή подарочек. Ευλογία στην Αγία Ματρόνα, στο μοναστήρι που είναι η Αγία Ματρόνα. Μοναστήριο от нас, от нашего встречи. Να έχουμε την ευχή σας. Я, конечно, тоже желаю вам всего самого хорошего. То, что вы сказали, я так красиво не смогу сказать. Забыла на фото шоре, что вы сказали. Я вам говорю и желаю, и Греции желаю, чтобы все Греки жили. Καλά, όλοι οι Έλληνες να ζουν ευτυχισμένοι και το βασικότερο να ζουν εν Χριστό. Ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες ευχές. Ευχαριστώ.